Ανταλλάξατε χθες κάποιες κουβέντες με το Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ. Ο κύριος Άντρος Κυπριανού λέει ότι ο κύριος Αβέροφ νεοφύτου εν ώψη εκλογών έχει αρχίσει να βάζει κάτω φιλολαϊκές προτάσεις και πολιτικές. Πώς θα το σχολιάζετε αυτό, κύριε Πρόεδρε? Το πρώτο, ουδέποτε άφησε οποιοδήποτε υπονοούμενο σε κανένα πολιτικό αντίπαλο. Δεκαετίες πούμε στην πολιτική ζωή. Από την άλλη παρατηρώ ότι το τελευταίο διάστημα, τους τελευταίους 3 μήνες, το ΑΚΕΛ εντείνει την ισοπεδωτική του προσέγγιση και τις τελευταίες εβδομάδες εκτός πολιτικών θεωρώ θεσμίων, προστρέχει συχνά και σε προσωπικές επιθέσεις. Δεν είναι του χαρακτήρα μου να συγκρούομαι, αλλά ούτε και από την άλλη του χαρακτήρα μου να αφήνω οτιδήποτε αναπάντητο. Όφυλα να πάρει μια απάντηση του ΑΚΕΛ και ο Γενικός Γραμματέας. Στέλνοντας σήμερα και κάθε μέρα το μήνυμα. Η αντιπολίτευση χρειάζεται, είναι χρήσιμη, γιατί συμβάλλει στο να διορθώνονται τα λάθη που γίνονται από κυβερνητική σκοπιά. Και αυτός είναι κανόνας παγκόσμια. Και η σύνθεση και οι εισηγήσεις, όταν συνοδεύονται από την κριτική, είναι πιο αποτελεσματικές για να τραβούμε τον τόπο μπροστά. Από την άλλη, πέραν από τις ισοπεδωτικές προσεγγίσεις του ΑΚΕΛ, παρατηρούμε και μια άλλη νοοτροπία. Είναι η μόνη αδιάφθορη, είναι η μόνη φιλοεργατική, είναι η μόνη που γνιάζονται για την κοινωνία, είναι οι μόνοι που γνιάζονται για τον απλό άνθρωπο. Εμείς ουδέποτε είπαμε ότι δεν γνιάζονται. Το πρόβλημα είναι ότι δεν αναγνωρίζουν σε οποιονδήποτε άλλον ότι μπορεί να έχει τις ευαισθησίες για την κοινωνία και το αύριο. Όμως με μια διαφορά. Εμείς δεν τους χρεώνουμε ότι δεν έχουν ευαισθησίες. Εμείς τι λέμε? Τους αναγνωρίζουμε ότι έχουν ευαισθησίες, κάτι που δεν αναγνωρίζουν σε μας. Και αυτή είναι μια διαφωνία. Από την άλλη, ναι, έχουν ευαισθησίες για τους εργαζόμενους. Εφαρμόζουν όμως λάθος συνταγές πολιτικής που στο τέλος για αυτούς που έχουν ευαισθησίες είναι τα πρώτα θύματα. Συνέβηκε στην διακυβέρνηση του ΑΚΕΛ. Δεν παρελθοντολογώ. Μια φορά βρέθηκε στην εξουσία το κόμμα της εργατιάς και είναι από την ίδρυση της δημοκρατίας που τα μεγαλύτερα θύματα των πολιτικών που εφαρμόστηκαν ήταν η θυματοποίηση των εργαζομένων και όχι μόνον. Όλα αυτά σας λέει το ΑΚΕΛ όμως ότι τα λέτε, κύριε Πρόεδρε, στο πλαίσιο προεκλογικής περίοδου, ότι ήδη κοιτάτε προς τις βουλευτικές εκλογές. Μα εμείς κοιτάμε τις επόμενες εκλογές. Όταν από τη μια το ΑΚΕΛ γνιάζεται για το Κυπριακό, αλλά την ίδια μέρα συζητά για συμμαχίες για τις προεδρικές εκλογές. Ακόμα και με δυνάμεις που τις κατηγορεί ακόμα και σήμερα ότι δεν βοηθούν προς την προσπάθεια επίλυσης του κυπριακού προβλήματος. Ήδη το απορρίψουν ότι συζήτησαν για προεδρικές εκλογές όμως. Έθεσε θέμα προεδρικών εκλογών και το δήλωσαν πολλές φορές ότι ναι, προσπαθούν να χτίσουν συμμαχίες για τις επόμενες προεδρικές εκλογές. Το κόμμα και ο Γενικός Γραμματέας του που μιλά ότι είναι στις προτεραιότητες του το 23 και ότι πρέπει να χτίσει συμμαχίες,
Νομίζω να κατηγορείς κάποιους ότι λόγω εκλογών, ποιες εκλογές. Όταν εμείς, αγαπητέ μου κύριε Κημήτρη, δημόσια το είπα και θα το επαναλάβω, να είμαστε προετοιμασμένοι. Όχι μόνο να είμαστε προετοιμασμένοι, είμαι σίγουρος ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μετά τις εκλογές στα κατεχόμενα θα ζητήσει από τον Γενικό Γραμματέα να επαναρχίσει ο διάλογος είτε με άτυπη πενταμερή, είτε με συναντήσεις των δύο ηγετών. Όποιος και να είναι ο ηγέτης που θα εκλεγεί στην τουρκοκυπριακή κοινότητα. Μιας και έχουμε περάσει στο μέτωπο του Κυπριακού, κύριε Πρόεδρε, έχουμε και τη δέσμευση του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ, όπως μας τη μετέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών μετά την πρόσφατη συνάντηση με τον κύριο Γκουτέρες, ότι μετά τις λεγόμενες εκλογές στα κατεχόμενα θα επιδιώξει μια άτυπη συνάντηση ο κύριος Γκουτέρες με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Είναι ένα πρώτο βήμα αυτό για την επανεκκίνηση μιας διαδικασίας στο Κυπριακό? Εγώ πιστεύω ότι μετά από τις εκλογές στα κατεχόμενα και το δεύτερο εξάμηνο του 2020 θα υπάρξουν εξελίξεις για το Κυπριακό. Εξελίξεις, κύριε Πρόεδρε, που θα έχουν το χαρακτήρα μιας τελικής προσπάθειας ή απλά θα μείνουμε πάλι στο ότι θα έχουμε εξελίξεις, απλά θα ξεκινήσει μια νέα διαδικασία? Κοιτάξτε, η εκτίμηση μου ότι θα υπάρξουν εξελίξεις, θα υπάρξει διάλογος. Δεν μπορώ να προκαθορίσω το αποτέλεσμα εάν δεν έχω ενδείξεις ότι η τουρκική πλευρά θα αλλάξει στάση όσον αφορά το Κυπριακό. Πιστεύετε ότι οι δικές μας γεωτρήσεις που τοποθετούνται χρονικά τον Απρίλιο, που είναι το ίδιο ορόσημο που θα έχουμε τα αποτελέσματα των λεγόμενων εκλογών στην τουρκοκυπριακή κοινότητα, μπορεί να αποτελέσουν νέα αφορμή για την άλλη πλευρά να πει «Ιδού είναι οι Ελληνοκύπροι που προκαλούν και εγώ δεν μπορώ να πάω σε διάλογο»? Νομίζω ότι η διεθνή κοινότητα να γνωρίζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας για εκμετάλλευση των φυσικών πόρων, δεν θεωρώ ότι η υλοποίηση του ενεργειακού προγράμματος της Κυπριακής Δημοκρατίας θα δημιουργήσει προβλήματα όσον αφορά την επανέναρξη του διαλόγου, από τη στιγμή που είναι ξεκάθαρο και υπάρχουν τόσες συγκλήσεις όσον αφορά τα έσοδα από το φυσικό αέριο ότι ανήκουν στο κεντρικό κράτος. Άρα αυτοί που θα επωφεληθούν από το φυσικό αέριο, ανεξάρτητα πότε θα βρεθεί, θα είναι το σύνολο της κυπριακής κοινωνίας, το σύνολο του κυπριακού λαού. Κύριε Νεοφίτη, είπατε ότι δεν μπορούμε να ξέρουμε ποια στάση θα τηρήσει η άλλη πλευρά. Άρα λέτε οι προθέσεις της Άγκυρας θα διαφανούν σε αυτή την άτυπη διάσκεψη που θα γίνει, αν θα γίνει μετά τις λεγόμενες εκλογές τα κατεχόμενα? Δηλαδή αυτό που θα ξεκαθαρίσει εκείνη τη διάσκεψη θα είναι η προθέση της άλλης πλευράς? Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να αναμένουμε ότι θα έχει κατάληξη μια νέα προσπάθεια για την επίλυση του Κυπριακού αν συνεχίζει η Άγκυρα να μιλά για συνέχιση των εγγυήσεων αλλά και την παραμονή των κατοχικών στρατευμάτων. Το θέμα της ασφάλειας είναι πάρα πολύ σημαντικό για το σύνολο του λαού μας. Η Ενωμένη Κύπρος, χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν χρειάζεται ούτε ξένους εγγυητές, ούτε κατοχικά στρατεύματα. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και οι εσωτερικές πτυχές του Κυπριακού. Υπάρχουν αρκετές συγκλήσεις και θεωρώ ότι το πλαίσιο Γκουτέρες είναι μια βάση στην οποία μπορούμε να επικεντρωθούμε μέσα από το διάλογο για να καταλήξουμε στα σημαντικά ζητήματα του Κυπριακού, αφού έχει διανυθεί αρκετός δρόμος σε άλλα ζητήματα με πληθώρα συγκλήσεων. Στην προηγούμενη συνέντευξή μας, κύριε Νεοφίτου, σας είχαμε ρωτήσει τι, κατά την άποψή σας, θα σημαίνει πιθανή εκλογή του κυρίου Τατάρη, του κυρίου Ζερσάη, στην ηγεσία της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Τότε μας είπατε ότι τελειώνει το ενδεχόμενο της Ομοσπονδίας. Είναι όντως
Δεν νομίζω να έχω πει τέτοιο πράγμα. Δεν νομίζω να έχω πει τέτοιο πράγμα. Θα σας πω την εκτίμησή μου. Είτε αν εκλεγεί ο Τατάρ και ο Ζερσάη, πρέπει εμείς ως ελληνοκυπριακή πλευρά να μην παρασυρθούμε στις τοποθετήσεις που λένε για τα δύο κράτη και ότι δεν συζητούν ομοσπονδιακή λύση του Κυπριακού. Να ενθυμίσω το τι πάθε η ελληνοκυπριακή πλευρά τον Φεβράριο του 2004. Όταν κλήθηκε σύσσωμη ηγεσία τότε στη Νέα Υόρκη για συνομιλίες υπό τον Κόφι Ανάν για την παραπέρα πορεία του Κυπριακού και του σχεδίου Ανάν. Και έφυγε η αποστολή μας, γιατί τότε ήταν το θέμα αν θα δεχόντουσαν οι πλευράς την επιδιαιτησία ή όχι. Και έφυγε η αποστολή για τον Νέα Υόρκη με τη σιγουριά ότι ακόμα μια φορά θα μας γλιτώσει ο Ντεχτάς. Ότι από τη στιγμή που πολλές φορές διαπιστώθηκε ότι δεν ήθελε τη λύση ομοσπονδίας, υπήρχε μια βεβαιότητα ότι από τη στιγμή που δεν ήθελε τη λύση στο ομοσπονδιακό μοντέλο, πώς θα δεχόταν επιδιαιτησία επί του ομοσπονδιακού μοντέλου. Και πήγε στη συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα, διαβάζοντας την θέση του Υπουργείου Εξωτερικών, ότι αποδέχεται πλήρως και όχι για τα κενά του σχεδίου, αλλά για το σύνολο του σχεδίου επί όλων των ζητημάτων την επιδιαιτησία. Και μαζί με την επιδιαιτησία και το χρονοδιάγραμμα τότε, κύριε Νεοφύτου, που πιστεύετε ότι μπορούμε κύριε να... Κύριε Κιμήτρη, να μην πάθουμε παρόμοια. Να νομίζουμε ότι αν εκλεγεί ο Τατάρ ή ο Ζερσάη, θα πετάξουν στον κάλαθο των αχρήστων τη διζωνική, άρα τουλάχιστον η δική μας πλευρά δεν θα φορτωθεί ευθύνες για το ναυάγιο. Ωραία, άρα λέτε να είμαστε προετοιμασμένοι για μετά τον Απρίλιο για εξελίξεις στο Κυπριακό και για κάθε ενδεχόμενο και να μην την πατήσουμε να σκεφτόμαστε ότι θα τα πνίξει όλα η άλλη όχι πλευρά και να βρεθούμε προεκπλήξεως. Όχι μόνο να είμαστε προετοιμασμένοι, αλλά να απαιτήσουμε ως ελληνοκυπριακή πλευρά να κινηθούν οι διαδικασίες. Γιατί εμείς είναι που θέλουμε τη λύση του Κυπριακού. Εμείς ζούμε την κατοχή και εμείς θέλουμε την απελευθέρωση του τόπου μας. Ωραία. Κύριε Νεοφύτου, να περάσουμε και σε κάποια θέματα που έχουν να κάνουν με την εσωτερική πολιτική στον τόπο μας. Εν ώψη του διορισμού νέου Γενικού Εισαγγελέα το επόμενο διάστημα, πιστεύετε ότι ένα πρόσωπο με σαφή κομματική ταυτότητα, όπως για παράδειγμα ο κύριος Ιωνάς Νικολάου, που ακούστηκε πολλές φορές το όνομά του, πρέπει ή όχι να διορίζεται σε αυτή τη θέση, γιατί εκφράζονται απόψεις ότι δεν είναι κάτι καλό, δεν στέλνει τα σωστά μηνύματα, να διορίζει σε ένα κομματικό στη θέση του Γενικού Εισαγγελέα? Ο Αλέκος Μαρκίδης ήταν αναπληρωτής πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού. Διορίστηκε Γενικός Εισαγγελέας και θεωρώ ήταν ένας από τους πετυχημένους Γενικούς Εισαγγελείς της Κυπριακής Δημοκρατίας. Άρα δεν απορρίπτεται το σενάριο Ιωνά Νικολάου στη να θέση μην φτάσουμε του Γενικού Εισαγγελέα. Να μην φτάσουμε στο σημείο όποιος έχει μια κομματική διαδρομή ότι απριόρι δεν κάνει για οτιδήποτε. Και όποιος μένει εκτός της πολιτικής, εκτός των κομμάτων, που τα παίζει συνήθως και σε πολλά ταμπλό, είναι και η καταλληλότερη για οποιοδήποτε αξίωμα. Ούτε σημαίνει οποιοδήποτε είναι πέρασε από κόμμα ή από την πολιτική είναι ικανός για οποιοδήποτε πόστο, αλλά όχι και στο άλλο άκρο, επειδή κάποιος πέρασε από την πολιτική ή από ένα κόμμα, δεν μπορεί να υπηρετήσει επάξια ένα θεσμό. Άρα. Από εκεί και πέρα είναι συνταγματικό δικαίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας ο διορισμός των ανεξάρτητων αξιωματούχων του κράτους. Αφορά τον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
και θα σεβαστούμε την οποιαδήποτε επιλογή του. Κύριε Πρόεδρε, το τελευταίο διάστημα συζητάμε πάρα πολύ για τον χώρο του ποδοσφαίρου. Και επειδή αρκετές φορές και το όνομά σας βρέθηκε εμπλεκόμενο στα του ποδοσφαίρου και δει για τη σχέση σας με τον Κούμα, να σας δώσουμε την ευκαιρία να ξεκαθαρίσετε. Δώσατε μια απάντηση στον debate που έγινε με τον κύριο Άντρο Κυπριανού. Ωστόσο, λόγω της διαδικασίας και του χρόνου και επειδή εκείνη τη μέρα μονοπολούσε το θέμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων των πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων, δεν μπορέσαμε να πάμε σε βάθος. Οπότε, να σας ακούσουμε σήμερα. Κύριε Κημήτρη, ζούμε σε μια εποχή των περιραίουσων ατμοσφαιριών, της συνωμοσιολογίας, των ψιθύρων. Ζούμε σε ένα μικρό νησί. Όλοι έχουμε τους γνωστούς, τους φίλους, τους συγγενείς. Και όταν είσαι στην πολιτική ζωή του τόπου, σε αυτή την μικρή κοινωνία της Κύπρου, του δικόρου αντιπάλου, σχεδόν ξέρουμε το σύνολο του κόσμου με το μικρό του όνομα. Υπάρχουν σχέσεις πάντα και παντού. Δεν σημαίνει ότι επειδή υπάρχουν σχέσεις ή αν υπάρχει κάτι το μεμπτό πρέπει να καλυφθεί. Γι' αυτό και οι έρευνες που γίνονται να γίνονται με σοβαρότητα, αντικειμενικότητα, αυστηρότητα αλλά και σεβασμό προς τους θεσμούς και τους νόμους που έχουμε. Ξέρετε, κάθε περίοδο υπάρχει και ένα θέμα που πουλά. Αυτή την περίοδο πουλά το ποδόσφαιρο. Χτυπιέται. Υπάρχουν αδυναμίες στο ποδόσφαιρο. Υπάρχουν λάθη. Βεβαίως και υπάρχουν. Όπως υπάρχουν σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής του τόπου. Και της πολιτικής και της επιχειρηματικής. Υπάρχουν ακρότητες στη συζήτηση του θέματος. Γιατί ακόμα μία φορά για ένα θέμα που πουλά είναι ισοπαίδωση. Είναι έγκλημα να γνωρίζεις κάποιον. Είναι έγκλημα επειδή έτυχε πριν 20 χρόνια να βαφτίσεις κάποιου. Είναι έγκλημα γιατί πριν 25 χρόνια ήμουν πρόεδρος ενός σωματείου. Αλλά δεν είναι έγκλημα όταν υπάρχουν αποφάσεις δικαστηρίων όπου κόμματα είχαν ανάμειξη στα της διοίκησης σωματείων. Είχατε όμως κοινές επιχειρηματικές δράσεις, κύριε Νεοφύτου. Κύριε Κημήτρη, ουδέποτε, ουδέποτε όποια επιχειρηματική δράση. Την περίοδο του 2003 με 5 πριν 15 περίπου χρόνια, κάποιοι αγροτικά τεμάχια αγοράστηκαν, έμειναν έκτοτε αγροτικά, ούτε ζώνες αλλάχτηκαν και για να μην υπάρχει αυτή η περιραίουσα, απαλλάχτηκα και πώλησα την κάθε μετοχή μου σε αυτή την εταιρεία, σε αυτές τις 2-3 εταιρείες που είχαν αγροτικούς κλήρους. Δεν υπήρξε καμιά επιχειρηματική δραστηριότητα αυτών των εταιριών και ούτε οποιαδήποτε άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα. Αναθεματίζουμε τα πάντα, δημιουργούμε μύθους και συνωμοσίες, κύριε Κημήτρη, και καθημερινά και από μέσα μαζικής ενημέρωσης. Να αναθεματίσουμε τα πάντα σε αυτόν τον τόπο. Είναι έγκλημα επειδή κάποιος αγωγικό τεμάχιο πριν 15 χρόνια. Ξέρω ότι κάποτε αυτός που γόρασε μαζί ένα χωράφι θα γινόταν πρόεδρος της ΚΟΠ. Ή πριν 20 χρόνια που είμαστε μαζί στην νεολαία, μαζί στο κόμμα, με κοινωνικές σχέσεις, βάφτισαν την κόρη του. Και αυτό είναι έγκλημα. Υπάρχουν οι οποιασδήποτε διεργασίες. Υπήρξαν οι καταγγελίες και πριν 5 και πριν 6 χρόνια για τον τότε αναπληρωτή πρόεδρο της ΚΟΠ. 3 χρόνια γινόντουσαν έρευνες. Παρεμπόδισε κανείς τις έρευνες. Είμαι ο πρώτος που ζήτησα να γίνουν, να επιταχυνθούν τα πορίσματα. Επειδή θέλουν κάποιοι να δημιουργούν περιραίουσα, πρέπει να καταδικάζουμε ανθρώπους γιατί είναι σε ένα πόστο. Να τους καταδικάσουμε αν αποδειχθεί ότι κάνουν κάτι μεμπτό.
αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν στον τόπο μας παραβιάζουν νέοι ηθικούς κανόνες. Δεν μπορούν να σκοτώνονται προσωπικότητες μέσα από πολιτικά κουτσομπολιά και ατεκμηρίωτα. Και χαίρομαι. Χαίρομαι τον πρόεδρο της Επιτροπής Δεοντολογίας για τον Αθλητισμό, που θα καλέσει όλους αυτούς, τους λαλίστατους, να πάνε να τεκμηριώσουν ενώπιον των αρμοδίων αρχών αυτά που σέρνουν στα καφενεία με δειλία δια του ψιθύρου. Κύριε Κημήτρη, εάν υπάρχει οποιοδήποτε παρανομία, είτε αυτό αφορά το ποδόσφαιρο ή τον αθλητισμό, είτε την πολιτική ζωή ή τη δημόσια σφαίρα, οι αρμόδιες αρχές να κάνουν τη δουλειά τους και με αντικειμενικότητα και αυστηρότητα. Τα του Κέσαρος το Κέσαρι. Κύριε Νεοφυτού. Και να προσθέσω, κύριε Κημήτρη. Ναι, ορίστε. Ναι. Καταλήξτε και να σας ρωτήσω, γιατί θέλω να αλλάξω θέμα με αφορμή κάτι. Στην απόφαση για την Δρομολαξά, που εμπλεκόταν και το ποδόσφαιρο και αποδείχτηκε και στην πράξη, η εμπλοκή κόμματος με ποδοσφαιρικές ομάδες και καταδικάστηκαν όχι πρόσωπα, πρόσωπα εντεταλμένα από το κόμμα, τα ίδια το ΑΚΕΛ έσερνε και τότε με φημολογίες, και στην απόφαση όταν τη διαβάσετε λέει ο δικαστής να σταματήσουν τις φημολογίες και να έρθουν στο δικαστήριο να καταθέτουν. Φυσικά δεν ίσχυαν οι αποφάσεις των δικαστηρίων που καταδικάστηκαν κάποιοι για διαφθορά και διαπλοκή, γιατί αθωώθηκαν από το δικαστήριο της Κεντρικής Επιτροπής. Είναι αυτοί που καθημερινά παρουσιάζονται ως οι μόνοι ηθικοί, οι μόνοι αδιάφθοροι, που είναι οι μόνοι που έχουν καταδίκες, τις οποίες μετάφρασαν σε πολιτικές καταδίκες. Κύριε Πρόεδρε, την ώρα που αναφερθήκατε και είπατε ότι οι προσωπικές σχέσεις δεν γίνεται να είναι αντικείμενο κουτσομπογιού, θυμήθηκα πρόσφατα μια συνέντευξή σας τηλεοπτική στον συνάδελφο τον Μανώλη τον Καλαντζή. Σας ρώτησε για τις σχέσεις σας με τον Άβνη Σαχάκ, αναφερόμενο στην υπόθεση του Βαν. Εκεί του είπατε ότι γνωριζόμαστε, έχουμε προσωπικές σχέσεις, γνωρίζω τη σύζυγό του, αυτός γνωρίζει τη δική μου και το παιδί μου, και ανέτρεξα στις πρώτες ανακοινώσεις τότε της υπόθεσης. Είχα βρει μια ανακοίνωση του Δημοκρατικού Συναγερμού, αν δεν κάνει λάθος, με τον κύριο Σαχάκ. Συναντηθήκαμε μια φορά υπό την ιδιότητά του ως Προέδρου του Σωματείου της Εβραϊκής Κοινότητας. Τι τελικά ισχύει? Κύριε Κημήτρη, αν έχετε δήλωση δική μου ότι συναντήθηκα μόνο μία φορά, παρετάω τώρα από την πολιτική. Κύριε Κημήτρη, να είμαστε προσεκτικοί. Και σας προκαλώ. Σας ρωτάμε για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Κύριε Κημήτρη, αναφερθήκατε σε δήλωσή μου ότι συναντήθηκα μόνο μία φορά. Μια ανακοίνωση αν είχα βρει του Δημοκρατικού Συναγερμού στην αρχή. Να τη διαβάσετε, να τη βγάλετε στη δημοσιότητα. Σας προκαλώ. Να προσέχουμε. Δεν αρνήθηκα στην δήλωση τότε ότι συναντήθηκα με τον κύριο Άβνη, τον πρόεδρο της Εβραϊκής Κοινότητας. Άρα λέτε δεν είναι το σημείο, το μόνο μία φορά είναι το... Ναι, εντάξει. Το διορθώνουμε αν είναι αυτό το λάθος. Έχει μεγάλη σημασία. Ναι, γι' αυτό γιατί το λέω. Γιατί πήγατε να με βγάλετε λάθος... ψεύτη. Ναι. Μπήγατε να με βγάλετε ψεύτη, κύριε Κημήτρη, ότι δήλωσα ότι μια φορά και στον άλλο δημοσιογράφο ότι έχω και φιλικές σχέσεις. Κύριε Πρόεδρε, δεν έχουμε πρόσβαση να σας βγάλουμε ψεύτη. Ωραία, σας το λέω, γι' αυτό σας λέω τι ισχύει. Ναι, λάθος δικό μου, λάθος δικό μου. Έκλεισε το θέμα, αλλά να προσέχουμε. Και επαναλαμβάνω, πήγατε να με βγάλετε ψεύτη, ότι δήλωσα ότι τον είδα μόνο μια φορά, ενώ σε άλλο δημοσιογράφο είπα τον συνάντησα αρκετές φορές.
και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Εντάξει, εννοώ ότι τότε δεν είχατε πει στην πρώτη αντίδραση ότι γνωριζόμαστε, έχουμε προσωπικές σχέσεις και ήρθε αργότερα. Αυτό είναι που ήθελα να δείξω. Δεν είναι το να σας βγάλουμε ψεύτη. Αναφερόμουν στα υπονοούμενα του ΑΚΕΛ, που ενώ είναι ευαίσθητη για παρακολουθήσεις, ήξεραν ποιος έμπαινε και έβγαινε στο γραφείο μου. Η επαγρύπνηση είναι εντάξει για το ΑΚΕΛ. Οποιαδήποτε παρακολούθηση, είτε από επαγρυπνήσεις, είτε από οποιονδήποτε, είναι καταδικαστές. Και κύριε Κιμήτρη, και μαζί σας έχω σχέσεις, και εσείς ήρθατε στο γραφείο μου, και εγώ στην εκπομπή σας και σας γνωρίζω. Αν αύριο βρεθείτε μπλεγμένος σε ένα έγκλημα, δεν σημαίνει επειδή συναντηθήκαμε στο γραφείο μου ή επειδή έχουμε φιλικές σχέσεις, ανταλλάσσουμε απόψεις, ότι πρέπει να δημιουργείται αυτή η συνωμοσιολογία, την οποία δεν καλλιεργούν μόνο συγκεκριμένοι πολιτικοί χώροι, την αναπαράγουν και μέσα. Να αναθεματίζουμε την οποιαδήποτε επαφή. Ακόμα και αδελφός μας, κύριε Κιμήτρη, μπορεί να αποδειχθεί αύριο ότι εμπλέκεται σε μια κολάσιμη πράξη. Ο νόμος να εφαρμοστεί, να καταδικαστεί ή ένα συγγενικό μας πρόσωπο. Υπάρχει πολιτικός που δεν γνωρίζει σχεδόν τους πάντες. Ή υπάρχει πολιτικός που δεν δέχτηκε στο γραφείο του είτε εργαζόμενους, είτε απλούς ανθρώπους, είτε προέδρους κοινοτήτων, είτε είναι εβραϊκής κοινότητας, είναι ο σύνδεσμος των Βουλγάρων στην Κύπρο ή τάδε κοινότητα της ελληνοκυπριακής κοινότητας. Πρέπει να αρνηθούμε να, ως πολιτικοί, να μπούμε σε ένα δωμάτιο, όπως τώρα κάνουν με τους κορονοϊό, αποκλεισμένοι από τον οποιονδήποτε, να μην βλέπουμε κανέναν, να μην έχουμε επαφές ούτε με πρέσβεις, ούτε με ξένους αξιωματούχους. Μα έτυχε, αγαπητέ μου, που είχα επαφές και στην Κύπρο και στο εξωτερικό με αξιωματούχους που σήμερα καταδικάστηκαν και είναι φυλακοί. Είναι κολάσιμο, γιατί όταν είχε ένα αξίωμα καθηκόντος τον συναντούσα ή όφυλα να έχω σχέσεις. Και είναι αυτά που σήμερα παρατηρούμε, ότι είναι αυτά που παίζουν πρωτοσέλιδα, τα πάντα, τίτλοι, ειδήσεις, αναπαραγωγή. Το κουτσομπολιό έχει αντικαταστήσει τον πολιτικό λόγο και την πολιτική συζήτηση για τα μεγάλα, τα μεσαία και τα μικρά θέματα που απασχολούν τον τόπο, κύριε Κιμήτρη. Και δεν είμαστε μόνο εμείς οι πολιτικοί. Ευθύνη έχετε κι εσείς, όλοι λειτουργεί και μέσα μαζικής ενημέρωσης. Γιατί όταν λέτε για εξουσία, δεν είναι μόνο η εξουσία των πολιτικών και των κομματικών. Ως μέσο μαζικής ενημέρωσης, σε πολλές περιπτώσεις, μπορεί η εξουσία να είναι πιο δυνατή από ένα βουλευτή. Και εσείς ως δημοσιογράφος εξασκείτε εξουσία, γιατί υπηρετείτε την τέταρτη εξουσία. Και δεν σημαίνει αν ένας συνάδελφός σας ή μια επαφή σας στο τέλος αποδειχθεί ότι έκανε μια κολάσιμη πράξη, να το κρατούμε μέσα στην περιραίουσα. Άρα, να κλείσουμε και αυτό το θέμα. Γίνεται έρευνα από την αστυνομία εδώ και μήνες. Εάν βρουν ότι πράγματι έγιναν παρακολουθήσεις, να πάνε στα δικαστήρια να καταδικαστούν, να υπηρετήσουν φυλακή. Κολάσιμες πράξεις. Το δικαίωμα της ιδιωτικής συνομιλίας, της ιδιωτικής ζωής του καθενός, είναι ανθρώπινο δικαίωμα. Και δεν θα δεχτούμε μαθήματα για αυτά τα ζητήματα ούτε από το ΑΚΕΛ ούτε από οποιοδήποτε χώρο. Τους αναγνωρίζουμε τις ευαισθησίες. Αυτό που είναι απαράδεκτο είναι να παρουσιάζονται ως οι μόνοι που έχουν ευαισθησίες είτε για τα ανθρώπινα δικαιώματα, οτιδήποτε άλλο, και όλοι οι άλλοι είναι ανήθικοι, είναι διαπλεκόμενοι, κάνουν παρακολουθήσεις, είναι μπλεγμένοι στο ποδόσφαιρο. Αυτά
παίρνουν πίσω την πολιτική ζωή του τόπου. Κύριε Νεοφίδου, σας ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι. Γεια σας.